Εξετάσαμε σήμερα τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Άμυνας, που τα σχετικά κονδύλια αυξάνονται και πλησιάζουν το σχεδόν μισό δις, τόσο ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Άμυνας όσο και αυτός της αμυντικής θωράκισης, με το οποίο προϋπολογισμό υλοποιείται ένα οχταετές εξοπλιστικό πρόγραμμα και ούτως ώστε η Κύπρος να μπορεί όχι μόνο να καταστεί μια ισχυρή αποτρεπτική δύναμη η Εθνική Φρουρά, αλλά και ένας ισχυρός βραχίωνας αμυντικής πολιτικής μέσα στο ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον το οποίο βιώνουμε στην περιοχή μας. Αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε εφαντικά είναι ότι μέσα από συνεχείς διοικητικές μεταρρυθμίσεις, άλλες μικρές, άλλες μεγάλες, μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσα από νοικοκυρεμένη οικονομική διαχείριση και ψηλή απορροφητικότητα των σχετικών κονδυλίων, η Εθνική Φρουρά συνεχώς ενδυναμώνεται, εξυγχρονίζεται και μεταρρυθμίζεται με συνεχή πάντοτε μερίδα, να το τονίζουμε αυτό, για το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς. Είτε αυτά είναι στελέχη, είτε είναι εθνοφρουροί, είτε είναι πολιτικό προσωπικό. Με νέες θέσεις, με τροποποιήσεις στους κανονισμούς, ικανοποιούνται πάγια αιτήματα των στελεχών της Εθνικής Φρουράς, έτσι ώστε απρόσκοπτα να μπορούν να επιτελούν την αποστολή τους. Σημειώνουμε επίσης τη μέρημνα για τη φυγοστρατεία και τη συνεχή μείωση των αριθμών που γνωρίζαμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και την εμπλοκή όλων των διαθέσιμων σχεδόν εφέδρων στην εφεδρεία της Εθνικής Φρουράς. Γίνονται πάρα πολλά, έπονται να γίνουν και άλλα πάρα πολλά. Στην άμυνα μιλούμε λίγο, πράττουμε πολλά, με στόχο πάντοτε να καταστεί η Εθνική Φρουρά ισχυρή αποτρεπτική δύναμη και να μπορεί να επιτελέσει επιχειρησιακά με ικανότητα και ετοιμότητα την αποστολή της.